Φίλες και φίλοι, ναι. Η Βίκη μας, η Βίκη Χριστοπούλου, φίλες και φίλοι, η Βίκη μας, η Δόκτωρ Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου, μου έχει αφιερώσει σήμερα, όχι μόνο εμένα και σε εσάς, 2,5 ώρες, τι λέω, 3 ώρες από τον ελεύθερο της χρόνο. Άρα. Και έχουμε ετοιμάσει μια εξαιρετική παρουσίαση της Βίκης για το προσωπείο και το πρόσωπο, την οποία θα τη δούμε αύριο το βράδυ. Όμως, Βίκη, μη φεύγεις. Περιμένω να ακούσω. Απόψε το βράδυ, ναι. Που είναι η Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, θα συνομιλήσουμε εμείς έτσι για λίγο. Το αποψηρό μας το vlog θα είναι χαλαρό. Ναι, εντάξει. Για να σε γνωρίσει ο κόσμος, Βίκη, γιατί σας λέω, αύριο, όταν δείτε την παρουσίαση της Βίκης, θα ενθουσιαστείτε. Είμαι σίγουρη, όπως ενθουσιάστηκα και εγώ, και έχουμε καταφέρει για πρώτη φορά να ενσωματώσουμε το PowerPoint, δηλαδή την παρουσίαση της εικόνας, μέσα στο βίντεο, να δούμε πώς θα πάει. Θα το δείτε αύριο το βράδυ, Δευτέρα βράδυ. Θα το δείτε. Λοιπόν, Βίκη, θέλω να μοιραστείς μαζί μας για ποιο λόγο είσαι στο κανάλι μας. Λοιπόν, πώς μία καθηγήτρια φιλοσοφίας και ψυχολογίας εις Παρισίους, πώς το λένε, στα Παρίσια, έρχεται σε εμάς και είναι τόσο έθριμο μέλος του καναλιού μας, πραγματικά. Γιατί μία ωραία πρωία βρήκα μέσα στο YouTube μια εκπομπή σου στην τηλεόραση που έδινε ακριβώς την απάντηση σε ένα προσωπικό μου θέμα που με βασάνιζε εκείνο τον καιρό. Και επειδή εκείνη τη στιγμή είπες κάτι που δεν θα το ξεχάσω και αισθάνθηκα ότι υπάρχει τέτοιο ήθος πίσω από αυτή την ψυχολόγο, γιατί πολλές ψυχολόγοι βγαίνουν στα κανάλια και πολλοί κόσμος βγαίνει και λέει πράγματα. Και θυμάμαι ότι είχες πει κάτι για την κακία, είναι η κακία, ηθικό πρόβλημα, ψυχολογικό. Και μετά είπες και κάποια άλλα θέματα και ο τρόπος που τα ανέπτυξες με έκανα να σκεφτώ ότι υπάρχει ένα σπάνιο ήθος πίσω από τη γνώση. Δεν είναι αυτό που σου το είπα, βρε. Έκανα, περίμενε. Εκεί δεν είναι αυτό, δεν είναι να μου πλέξεις το εγκόμιο. Εγώ αυτό που... Θέκλα μου, εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί εγώ ούτε γράφω σε ανθρώπους, ούτε μπαίνω σε κανάλια, ούτε τίποτα. Έστειλε ένα email και είπα, κυρία Θέκλα Πικρίδου, είμαι στη Γαλλία, είδα εντελώς τυχαία μια εκπομπή, σας συγχαίρω, συγχαρητήρια κτλ. 2 λέξεις έγραψα και μέσα τηλέφωνο. Βίκη, να μου έγραφε. Έχω πει τις προηγούμενες μέρες ότι βλέπω μια σειρά στο Netflix, τα Minions του Μίδα, και μου αρέσει πολύ ο Ισπανός ηθοποιός ο πρωταγωνιστής. Εκείνος να μου στέλνει mail, δεν τον έπαιρνα τηλέφωνο, ρε Βίκη. Εσύ που μου στείλε mail, σε πήρα όμως. Μου έκανε γιατί με πήρες αμέσως και λέω, αχ, αφού δεν το πίστευα. Και μάλιστα, δεν θα το πούμε αυτό, αλλά επειδή μόνο βουνό με βουνό δεσμίγει. Έχουμε και καινούς γνωστούς, τελικά. Καινούς γνωστούς και εσύ νόμιζες ότι θα ήξερα από ένα κοινό γνωστό. Ναι, εγώ νόμιζα ότι μέσα στον κοινό γνωστό με γνώριζες. Πού να ξέρω ότι ήταν τυχαίο. Όχι, λέω, δεν είναι καμία σχέση. Δεν... Μετά, βέβαια, ανακαλύψαμε ότι είχαμε και εκεί. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εγώ έχω μια μεγάλη αγάπη για σας τους ακαδημαϊκούς. Μια τεράστια αγάπη. Πρώτα απ' όλα, γιατί μου έχετε δώσει τα φώτα σας όλοι. Και εγώ έχω μεγάλη αγάπη για ανθρώπους που έχουν μια πρακτική, γιατί εγώ δεν την έχω. Τι να κάνουμε, ό,τι μας λείπει. Επειδή κατά τη θητεία μου στο Πανεπιστήμιο, όσο καιρό κράτησε, έχω φεληθεί τα μάλα, αλλά και επειδή έχω φίλους που τους αγαπάω πάρα πολύ, ένας εκ των οποίων πλέον 1,5 χρόνο μετά είσαι και εσύ. Μπορώ με βεβαιότητα να σε αποκαλέσω φίλη μου. Νιώθω μια μεγάλη αγάπη για σας, γιατί ξέρω πόσο ταλαιπωρείστε, ξέρω πόσο σκληρά εργάζεστε, πόσο σκληρή είναι η πνευματική εργασία, πόση προσοχή χρειάζεται σε κάθε λεπτομέρεια, ούτως ώστε να καταφέρετε να παράξετε είτε την επιστημονική δημοσίευση, ή την παρουσίαση, ή το μάθημα στο πανεπιστήμιο, ή την διόρθωση ενός δοκιμίου. Το εκτιμώ αφάνταστα και ξέρω ότι δίνετε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή σας και το κάνετε με πάρα πολύ αγάπη. Και αγάπη προς την μάθηση, προς την επιστήμη, προς τη γνώση, προς τον άνθρωπο. Και οι δικές σου οι σπουδές ειδικά είναι και οι δύο πολύ ανθρωπιστικές.
Ακριβώς. Και ανθρωποκεντρικές. Γι' αυτό μιλάω και για το πρόσωπο. Βεβαίως. Και σαν Ελληνίδα στο Παρίσι, σίγουρα έχουμε και ξένοι έχουν κάποιες απαιτήσεις από εμάς και τις έχουμε και εμείς από τον εαυτό μας. Και πιστεύω ότι εκπροσωπούμε και την πατρίδα μας και την οικογένειά μας και τον εαυτό μας. Για να επανέλθω έτσι στην έννοια του προσώπου, στην αρχαιότητα υπάρχει η πατρίδα, η κοινωνία και σιγά σιγά υπάρχει και το πρόσωπο. Εμείς λοιπόν αυτό προσπαθούμε να υπάρξουμε σαν πρόσωπα, σαν υποκείμενα, εγώ η Δίκη Χριστοπούλου, αλλά και σαν Ελληνίδα και σαν πολίτης του κόσμου κτλ. Και είδες πώς όλα αυτά έρχονται στη θέση τους και το πρόσωπο και το προσωπείο και ο κοινωνικός ρόλος και η πατρίδα και νομίζω ότι αυτό μας κάνει ολοκληρωμένους ανθρώπους. Έτσι έρχεται η πραγμάτωση και αυτού πραγμάτωση, για να θυμηθούμε τον Μάσλο και τον Γιούγκ. Εσύ, όταν μπαίνεις στο κανάλι, ναι, όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, εσύ τα γνωρίζεις σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο, σε ένα επίπεδο θεωρίας, σε ένα επίπεδο πολύ πιο βαθιάς ανάλυσης από αυτής που γίνεται εδώ. Τι είναι αυτό που σε κάνει εσένα τη Βίκη, τη Βίκη τη νέα τη γυναίκα, τη Βίκη την... την Ελληνίδα, την πολίτητα του κόσμου, όπως έχεις πει, την πολίτη του κόσμου. Τι είναι αυτό που σε κάνει να είσαι εκεί? Καταρχήν, μου δίνεις τα παραδείγματα που με βοηθάνε να καταλάβω καλύτερα τις θεωρητικές έννοιες, γιατί δεν έχω δυστυχώς ή ευτυχώς τρασμόνα. Δεν είσαι της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, είσαι της θεωρητικής ψυχολογίας. Δεν είσαι clinician. Να ήμουν, αλλά δεν είμαι για κάποιους αλφόρους. Λόγους τέλος πάντων, μου δίνεις τα παραδείγματα και μου φωτίζεις τη θεωρία με ένα διαφορετικό τρόπο. Επίσης, μου δίνεις απαντήσεις σε κάποια θέματα που εγώ τα έχω, γιατί μου λείπει αυτή ακριβώς η κλινική εμπειρία, η πολύ μεγάλη που έχεις εσύ. Επίσης, το γεγονός ότι έχεις δει πάρα πολύ κόσμο μέσα στην επαγγελματική σου ζωή, σου δίνει μία γνώση και μία εμπειρία και μία... Καταλαβαίνεις διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ θα τα δω μέσα από κάποιες άλλες αναπαραστάσεις ή μέσα από προσωπικές εμπειρίες ή από αυτή την περιορισμένη εμπειρία που μπορεί να έχω μέσα στον κύκλο μου. Ενώ εσύ νομίζω έχεις όλο το φάσμα. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Δεν έχω όλο το φάσμα, εγώ έχω το πρακτικό το κομμάτι. Έχεις μεγάλο φάσμα. Αν σκεφτεί κανείς ότι σε εκπομπές στην τηλεόραση, παραδείγματος χάρη, έκανες καθημερινή εκπομπή και εκεί έφερνες κόσμο, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι έχεις σαν γιατί είσαι και δημοσιογράφος. Παίρνεις συνέντευξη από κόσμο. Φέρνεις έναν άνθρωπο, τον ακούς, τον κάνεις ώστε, κάνεις ώστε και οι άλλοι να τον ακούν καλύτερα και ο ίδιος να ακούσει τον εαυτό του καλύτερα, γιατί και εμείς πρέπει να καθρεφτιστούμε κάπου. Έχεις όλα αυτά, έτσι, δημοσιογράφο, την ψυχολόγο και επίσης επειδή έχεις πραγματευτεί πάρα πολλά θέματα και καθημερινά και πάρα πολλά, υπάρχει ένα είδος ίντεξ, ξέρεις, αν θέλουμε ένα θεματάκι να το δουλέψουμε, μπορούμε να το σίγουρα θα υπάρχει στο κανάλι. Εγώ αλλού ήθελα να το πάω, γιατί τελευταίως έχουμε και στα lives και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Εγώ έχω καταλάβει ότι σ' αρέσει πάρα πολύ και η επικοινωνία με τους ανθρώπους στην κοινότητά μας. Και σε έχω δει και στα lives που σχολιάζεις και με κάποιους, με τον Κωνσταντίνο το Θαλίδα προχθές, ότι μιλούσατε γαλλικά. Βέβαια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία. Ομολογώ ότι είναι κάτι που μου λείπει, γιατί μπορεί να έχω φοιτητές, μαθητές, φίλους. Δεν είναι το ίδιο. Θέλουμε και άλλους φίλους, ώστε να είναι λίγο πιο χαλαρή, όπως λες εσύ, η επικοινωνία. Να μην περνάει μέσα από το προσωπείο του καθηγητή, του μαθητή. Και αισθανόμουν λίγο απομονωμένη. Ενώ είμαι πολύ μοναχικός άνθρωπος και έχουμε κάνει τη διάκριση μεταξύ μοναξιάς και μοναχικότητας, αισθάνομαι ότι τώρα έχω την ανάγκη να έρθω σε επαφή με λίγο περισσότερο κόσμο, να δώσω και τα δικά μου πράγματα, αλλά και να πάρω. Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ... ο κόσμος που σε πλαισιώνει, οι άνθρωποι, οι φίλοι που σε πλαισιώνουν, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Και αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι μαζί σας αρκετά συχνά. Εμείς είστε πολύ χαρούμενοι που είσαι μαζί μας. Και όντως το αισθάνομαι αυτό. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Στο πρώτο βίντεο και μετά τα σχόλια που είχαν από κάτω, που απαντούσαμε σε ερωτήσεις και στα live καμιά φορά που μιλάμε μεταξύ μας, αισθάνομαι ότι αυτό μου δίνει πάρα πολύ, με ανεβάζει, με θρέφει, μου δίνει μεγάλη χαρά. Και αυτή τη χαρά δεν την έχω πάει. Στη ζωή μου, όπως το είπες πολύ καλά, υπάρχει μεγάλη προσπάθεια, αγωνία, μεγάλη
σκληρή δουλειά και τη χαρά έχουμε ανάγκη να τη βρούμε από κάποιους άλλους ανθρώπους έτσι, που θα μοιραστούν κάποια πράγματα μαζί μας. Γιατί μπορεί να γράφουμε, μπορεί να κάνουμε πράγματα, δεν έχουμε πάντα το... Είναι η κοινωνία με ανθρώπους, Βίκυ. Κοινωνία, επικοινωνία, σύνδεση, συνύπαρξη. Μοίρασμα, η αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι, η αίσθηση ότι έχει και άλλες ψυχές οι οποίες είναι ευαίσθητες, τολμούν να είναι ευάλωτες, ναι. Και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν την αλήθεια τους και είναι διατεθειμένοι να τσαλακωθούν και λίγο γι' αυτό. Γιατί και εσύ με αυτά που μας είπες σήμερα, τσαλακώνεσαι λίγο. Τσαλακώνεσαι, όχι με την κακή έννοια. Εγώ σε θαυμάζω ακόμη περισσότερο όσο σε βλέπω, όσο σε γνωρίζω. Αλλά σκεφτείτε, βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι, φοβούνται τόσο πολύ να βγουν από το κουκούλι τους και σου λέει πω να μην παραδεχθώ ότι με απασχολεί κάτι, να μην παραδεχθώ ότι έχω δουλειά να κάνω με τον εαυτό μου ή να μην παραδεχθώ ότι... Για παράδειγμα, αυτό που είπες, τα πρακτικά δεν τα κατέχω, κατέχω τα θεωρητικά. Είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό, πάρα πολύ ανανεωτικό και ενθαρρυντικό να βλέπεις ότι οι άνθρωποι που έχουν τη δικιά σου ακαδημαϊκή μόρφωση και τη δικιά σου επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία, έχουν την απλότητα να πούν «Βρίσκω κάτι που δεν το είχα βρει αλλού» ή «Ωφελούμε από το κανάλι». Και δεν θα το πάρω στο πρόσωπο μου, Βίκυ, γιατί για μένα δεν είμαι εγώ το κανάλι. Το κανάλι είμαστε όλοι μαζί. Και γι' αυτό λέω το κανάλι μας. Χωρίς τον κόσμο, το κανάλι μόνη μου δεν μπορώ. Σωστά. Και αυτό που λες για το index, για το ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορεί να βρει κάποιος στα ανάλογα playlist, είναι ο κόσμος. Ο κόσμος που θέτει ερωτήματα, σωστά, ο κόσμος που ασχολείται, ο κόσμος που τα αναπαράγει δημιουργικά, που φέρνει και άλλες προοπτικές και άλλες ερωτήματα. Θυμάσαι κάτω από το βίντεο το πρώτο δικό σου, πόσα πολλά ερωτήματα ήταν στα οποία πήγες και απάντησες σε όλα, είσαι φοβερή. Σ' απάντησα. Είσαι εξαιρετική καλεσμένη. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ, Θέκλα μου. Όντως, ο κόσμος το κάνει το κανάλι, έχεις δει. Ναι, κάθε βλόγο είναι ένα γράμμα και είμαι σίγουρη ότι τώρα ο κόσμος θα μας πει κάποια πράγματα και θα απαντήσω οπωσδήποτε σε όλους. Οπότε αύριο το βράδυ, Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020, θα παρακολουθήσετε την παρουσίαση της δόκτωρος Βασιλικής Πηγής Χριστοπούλου, της αγαπημένης μας της Βίκης της Χριστοπούλου, με θέμα προσωπείο και πρόσωπο. Ή προσωπείο ή πρόσωπο. Πες τον τίτλο καλά. Από το προσωπείο στο πρόσωπο. Παθήτριά σου είναι αλαντάλο. Ωγιά σου. Τον ερμηνεύουμε όπως θέλουμε και τον συμπληρώνουμε. Είναι μεγάλη ευτυχία, ναι. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Εύχομαι καινούρια χρονιά, Βίκυ μου, να σου ανοίξει ακόμη πιο διάπλατα το δρόμο που σου άνοιξε το 2020. Επειδή με τη Βίκυ έχουμε γίνει και στενές προσωπικές φίλες και γνωρίζω τα καλά της τα νέα. Το 2020, αν και δύσκολη χρονιά, σου έχει ανοίξει δρόμους. Ανοίξει δρόμους. Εύχομαι να γίνουν λεωφόροι αυτοί οι δρόμοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι... να επιτευχθούν οι οραματισμοί σου και οι επιθυμίες σου, που είναι πάρα πολύ ανθρώπινες, νόμιμες, δίκαιες και τις αξίζεις, ρε Βίκυ, να ζήσουμε, ρε Βίκυ. Και σου είπα, θα έρθουμε μια μέρα με τα άλλα τα κορίτσια και θα σε πάμε στο Λίτο. Στα Καμπαρέ, στο Παρί, στο Παρίσι. Έτσι, και να ζήσουμε κάποια πράγματα και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ το ότι μου δίνεις την ευκαιρία να δείξω την ευαλότητα. Πώς το λέμε αυτό, ευαλωτότητα, vulnerability. Vulnerability. Έτσι, να δείξω ότι όντως δεν φοβάμαι να δείξω την αδυναμία μου και αυτά που έχω ανάγκη, γιατί νομίζω ότι αυτό, μόνο έτσι θα μπορέσω και εγώ να βοηθήσω πραγματικά τους άλλους. Ναι, το μοίρασμα και η αυτοαποκάλυψη που γίνεται σε ένα όριμο χρόνο φυσικά. Δεν έρχεσαι να πεις «Είμαι χάλια, βοηθήστε με, δεν είμαι καλά». Ως άνθρωπος αντιμετωπίζω αυτά και έχω αυτούς τους τρόπους. Άρα δίνεις τη γνώση στους άλλους
ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα αυτό που σου συμβαίνει. Άρα είναι εντάξει. Είναι εντάξει κάποιες μέρες να μην ξέρεις τις απαντήσεις. Είναι εντάξει κάποιες μέρες να είσαι λίγο πεσμένος. Είναι εντάξει το ένα. Κατάλαβε ότι είναι ανθρώπινα. Ακριβώς. Και αυτό είναι η έννοια του προσώπου και του υποκειμένου. Δεν είμαστε ούτε ρομπότ, ούτε το προσωπείο. Βεβαίως. Σας προετοιμάζει η Βικούλα για αύριο. Αύριο το βράδυ έχουμε ακαδημαϊκό μάθημα. Συντονιστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη μου. Σ' αγαπάμε πολύ. Που μου δίνεις τη δυνατότητα να είμαι πιο αυθόρμητη και πιο χαλαρή, όπως λες. Αγαπώ σε κόρη. Και εγώ αγαπώ σε. Αγαπώ σε κόρη. Πώς αγαπώ. Σε ευχαριστούμε και είμαστε πολύ τυχεροί που σε έχουμε στο κανάλι. Όχι, με τυχεροί. Και οι δύο είμαστε τυχεροί, εντάξει. Γεια σου. Γεια. Γεια.